Ένα αναπάντεχο δώρο προετοιμάζει για τους δημότες του ο Δήμαρχος Αλμυρού Δημήτρης Εσερίδης, που σχεδιάζει μείωση στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2015 έως και 30%, τη στιγμή που στο σύνολο σχεδόν των Δήμων της Μαγνησίας αποφασίζεται πάγωμα των δημοτικών τελών. Στον Αλμυρό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλία, η νέα δημοτική αρχή ετοιμάζεται να προβεί σε γενναίες μειώσεις τόσο στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, όσο και στα τέλη τραπεζοκαθισμάτων, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Δήμαρχος, μιλώντας σήμερα στην TRT. Στην πόλη μας βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, βλέπουμε το μεγάλο ποσοστό της ανεργίας, βλέπουμε τις δυσκολίες σήμερα των πολιτών και η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Σε ένα συμβούλιο, στο επόμενο συμβούλιο, θα προβούμε σε αυτή τη μείωση των δημοτικών τελών. Όπως επίσης, πρέπει να σας αναφέρω ότι είναι και η προεκλογική δέσμευση δική μας και για τα καταστήματα εστίασης, κατάληψης πεζοδρομίων, πλατειών και άλλων κοινοχρήστων χώρων. Εκεί από 15 ευρώ και 18 ευρώ που υπήρχε το ένα τετραγωνικό, εμείς θα προβούμε σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό. Το μεγάλο ερώτημα είναι βεβαίως πώς μπορεί να επιτευχθεί ένα τόσο υψηλό ποσοστό μείωσης των δημοτικών τελών χωρίς να επηρεαστεί η ισορροπία εσόδων-εξόδων του Δήμου. Ο Δήμαρχος απαντά ότι με περιστολή εξόδων και εξορθολογισμό των οικονομικών του Δήμου τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Τα δημοτικά τέλη έχουμε γύρω στα 40 με 50 άτομα τα οποία εδώ και 15 χρόνια δεν χρεώθησαν ποτέ μέχρι σήμερα. Εμείς αυτούς θα τους χρεώσουμε. Θα εισπράξουμε αυτά τα χρήματα, άρα έχουμε όλο το περιθώριο να προβούμε σε μείωση σήμερα δημοτικών τελών. Και τη λύση που λέμε, δεν θα μειώσουμε καθόλου τα έσοδα του Δήμου. Δηλαδή, τα έσοδά μας τα αυξάνουμε και τις παροχές που δίνουμε στους πολίτες από τη μείωση των εξόδων και τις πατάλες του Δήμου. Αυτή είναι η πολιτική μας. Την ίδια στιγμή, στο Δήμο Βόλου, η νέα δημοτική αρχή του Αχιλλέα Μπέου βαδίζει στα χνάρια των προκατόχων της, που με εξαίρεση μια ανεπαίσθητη μείωση των δημοτικών τελών στον πρώτο χρόνο της θητείας της Δημοτικής Αρχής Σκοτεινιώτη, τα υπόλοιπα χρόνια τα δημοτικά τέλη παρέμειναν στα ίδια επίπεδα παρά τη δραματική επιδείνωση των οικονομικών συνθήκων για τη συντριπτική πλειοψηφία των βολιωτών λόγω της οικονομικής κρίσης.